Όψιμες αντιδράσεις για την απόδοση της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Οικουμενίτσας αποδίδει σε μέρος της αυτοδιοίκησης ο επικεφαλής των Οριζόντων Υπήρου Σπύρος Ριζόπουλος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη με αφορμή τον εν εξελίξει διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του πλειοψηφικού πακέτου. Ο υφυπουργός του μετέφερε τη δέσμευσή του να λυθεί το ζήτημα της χερσαίας ζώνης με τον τρόπο που επιθυμεί η τοπική κοινωνία. Με τον κύριο Ριζόπουλο να σημειώνει ότι ο ίδιος προσωπικά τάσεται στο πλευρό της κοινωνίας, αλλά όχι απαραίτητα σε αυτό των αυτοδιοικητικών. Υπενθύμησε δε ότι οι ορίζοντες Υπήρου δικαιώνονται με βάση τις εξελίξεις, αφού στο προεκλογικό τους πρόγραμμα είχαν προτείνει την εξέταση της πιθανότητας εξαγοράς του λιμανιού της Οικουμενίτσας από την περιφέρεια Υπήρου, στη λογική πως ο τζίρος από τις λιμενικές δραστηριότητες θα γινόταν ένας τεράστιος μοχλός ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Εμείς δεν ενώνουμε τις φωνές μας με εκείνους που παριστάνουν την Ιφηγένεια Εναυλίδη, όπως έγινε με τη Βελά. Μιλάμε περιστατωμένα και καθαρά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχω μία ανησυχία για το πώς θα προσδιοριστούν οι χώροι. Έχουμε λοιπόν μια περιφερειακή αρχή η οποία μετά την, αν θέλετε, διαμόρφωση πελατειακής σχέσης με το ΣΥΡΙΖΑ από την υποψηφιότητα της κυρίας Γεροβασίλη και μετά δεν βγάζει κουβέντα στα τοπικά δεδομένα. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτή η σιωπή και συνήθως η σιωπή στην πολιτική αποτελεί ενοχή ή άγνοια. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο έχω είναι ότι ενώ το ζήτημα αυτό ήρθε για ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εκλεγμένοι της αξιοβίωτης ανάπτυξης Υπήρου που μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΗΓ, σαφώς για λόγους σύγκρουσης συμφερόντων δεν συμμετείχε στην ψήφιση, όμως δεν κλήθηκε να μας ενημερώσει κιόλας. Δηλαδή τα φαινόμενα πελατειακής συμπεριφοράς στην Περιφερειακή Αρχή και μιλάω σε πολλές παρατάξεις, είναι τεράστια. Θέλουμε να έχουμε πολλές θέσεις θεσμικές μέσα στην Ήπειρο, αλλά όταν έρχεται η στιγμή για τη μόνη θέση την οποία κατέχουμε, από την οποία ψηφιστήκαμε από τον Ηπειρώτικο λαό, δεν ερχόμαστε να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Τις διαπραγματεύσεις με το ΤΑΙΠΕΔ θα τις κάνουν οι δήμαρχοι. Το όραμα όμως θα το χαράξει ο Περιφερειάρχης. Εγώ λοιπόν απορώ γιατί τόση σιωπή. Ξεκαθάρισα λοιπόν στον Υπουργό ότι εγώ θα είμαι 100% με την κοινωνία σε αυτό το πράγμα, όχι απαραίτητος με τους εκπροσώπους του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, και περιμένω να δω εάν αντιλαμβάνονται το εξής. Παραχώρηση σημαίνει 30 χρόνια. Και το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ενώ υπάρχει master plan για την παραχώρηση, περιμένω να δω τι ενέργειες έχει κάνει η αυτοδιοίκηση για να συνδιαμορφώσει το master plan για να μην καταπιεί η ανάπτυξη του λιμανιού την τοπική κοινωνία, που έχω προειδοποιήσει και προεκλογικά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κινδυνεύει η Οικουμενίτσα να γίνει Αμβέρσα και να κινούνται μόνο ναρκωτικά και ιερόδουλες. Τα έχω ξεκαθαρίσει αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις το master plan πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με την τοπική κοινωνία. Εγώ μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Και εδώ είναι που διαφοροποιούμε. Εμένα με ενδιαφέρει ο τζίρος του λιμανιού που είναι κάποια εκατομμύρια. Καταλαβαίνω το άγχος των δημάρχων να διασώσουν 5 και 10 ταβέρνες και τα τραπεζοκαθίσματα, και αυτό το αντιλαμβάνομαι, αλλά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δεν με αφορούν σε σχέση με αυτό το οποίο μπορούσε να υπάρξει πυλώνας ανάπτυξης. Πού ήταν λοιπόν η αυτοδιοίκηση? Άρα λοιπόν τα πολιτικά ερωτήματα είναι, πρώτον, γιατί η σιωπή των αυτοδιοικητικών τόσο καιρό? Δεύτερον, γιατί ουσιαστικά αυτή η συζήτηση δεν εντάσσει και τις συγκεκριμένες περιοχές? Τρίτον, γιατί ο κύριος Πιτούλης, ο οποίος το 2005 έδωσε τη μάχη και έκανε αυτό που έκανε, το 2016 όταν επιστράφησαν επί ΣΥΡΙΖΑ αυτά στον ΟΛΗΓ, δεν έβγαλε άχλα? Και σε όλη αυτή τη διαδικασία, πού είναι το όραμα του κυρίου Περιφερειάρχη για την ανάπτυξη στην Ήπειρο? Εγώ δικαιώνομαι. Τώρα τα τηλέφωνα που δέχομαι κάθε μέρα από την Οικουμενίτσα λέγοντας ότι κακώς κάναμε και δεν το λάβαμε υπόψη μας να αγοράσουμε το λιμάνι, τώρα ασχολούμαστε με τις περιοχές
και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε 5-10 ελεύθερους επαγγελματίες με τα τραπεζοκαθίσματά τους. Σημαντικό και αυτό, αλλά αυτό δεν είναι η μεγάλη εικόνα. Εξήγησα στον κύριο Πλακιωτάκη ότι η ορίσδυση Πύρου θα είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους εμπλεκομένους. Τον ευχαριστώ για τον χρόνο, τον ευχαριστώ για τη δέσμευσή του, όμως από εκεί και πέρα ο Υπουργός θα κάνει αυτό το οποίο προκύπτει μέσα από τη διαβούλευση την οποία θα κάνει με την αυτοδιοίκηση. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ανίσχυρος μπροστά σε αυτή τη διαδικασία.